εταιρεία Λέσβου ιδρύθηκε το 1944. Είναι ένα από τα πιο παλιά πολιτιστικά σωματεία της Μυτιλήνης που έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας ενεργό. Έγινε τον Αύγουστο του 1944, λίγες μέρες πριν γίνει και απελευθέρωση της Λέσβου από τους Γερμανούς στις 10 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά την ίδρυση της εταιρείας, το Σεπτέμβρη που είπαμε πριν του 1944, μετά την απελευθέρωση, που η εταιρεία πρότεινε στην ομαρχία της εποχής εκείνης κάποια γραμματόσημα που υπήρχαν στο ταχυδρομείο να επισημανθούν με την ένδειξη «Ελεύθερη Λέσβος, 10 Σεπτέμβρη 1944». Η νομαρχία το αποδέχθηκε αυτό και ήταν τα πρώτα γραμματόσημα, μπορούμε να πούμε απελευθερωτικά γραμματόσημα από την γερμανική κατοχή που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Άλλες σημαντικές στιγμές είναι διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει σε όλα αυτά τα 77 χρόνια που έχουμε ιδρυθεί, με κυριότερες κάποιες φιλοτελικές εκθέσεις πανελλήνιας εμβέλειας που γίνανε το 1982 η μία, το 1984 η δεύτερη, το 1991 η τρίτη και το 2019, πριν δύο χρόνια, η τέταρτη. Η φιλοτελική εταιρεία λοιπόν ασχολείται με το φιλοτελισμό, όπως λέει το όνομά της, που ο φιλοτελισμός είναι η συλλογή αλλά κυρίως η μελέτη των γραμματοσύμων και ό,τι έχει σχέση με την ταχυδρόμηση αντικειμένων. Δηλαδή όχι μόνο τα γραμματόσημα, που είναι οι σφραγίδες, καρποστάλ, τα χαρτόσημα, γενικά όλα αυτά τα αντικείμενα είναι συλλεκτικά για τους φιλοτελιστές. Το περιοδικό ξεκίνησε να εκδίδεται το 1976. Ήταν μια πρωτοβουλία του Ιωάννη του Γουγούλα, που δεν ζει πια, που το ξεκίνησε στην αρχή όχι με τη μορφή περιοδικού, αλλά κυρίως ως ενός δελτίου ανακοινώσεων προς τα μέλη της φιλοτελικής εταιρείας. Αρχικά το περιοδικό είχε αυτή τη μορφή, δεν ήταν περιοδικό, ήταν μια σελίδα πολυγραφημένη που συγκέντρωνε ανακοινώσεις και νέα σχετικά με τον φιλοτελισμό. Μοιράζονταν από χέρι σε χέρι, έβγαινε σε λίγα αντίτυπα. Είχαμε αρκετή βοήθεια από δημόσιους φορείς και κυρίως από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης που διέθετε τον πολύγραφο που είχε τότε για να γίνεται η έκδοση. Αυτό κράτησε μερικούς μήνες και σιγά σιγά στα επόμενα 1-2 χρόνια πήρε άλλη μορφή πια το περιοδικό. Ονομάστηκε και Φιλοτελική Λέσβος, όνομα που το διατηρεί ακόμα και σήμερα. Σε πιο απλή μορφή φυσικά με τα μέσα της εποχής εκείνης τα τυπογραφικά. Το περιοδικό σημερινή του μορφή είναι μερικώς έγχρωμο, όχι πλήρως έγχρωμο, έχει αρκετές έγχρωμες σελίδες, κυκλοφορεί κάθε 3 μήνες, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη της εταιρείας και σε κάποιους δημόσιους φορείς και σε φιλοτελικές εταιρείες της υπόλοιπης Ελλάδας. Το περιοδικό αυτό τώρα είναι εξειδικευμένο με την έννοια ότι απευθύνεται κυρίως στους φιλοτελιστές. Φυσικά περιέχει και θέματα που μπορεί να τα διαβάσει και κάποιος που δεν είναι φιλοτελιστής, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο φιλοτελισμός συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία. Οπότε και κάποιος που δεν είναι φιλοτελιστής, να τον ενδιαφέρει η ιστορία, μπορεί να το διαβάσει ή θα βρει θέματα μέσα εκεί που είναι του ενδιαφέροντός του. Τα μέλη δεν είναι μόνο από τη Μυτιλήνη, είναι περίπου τα μισά χοντρικά από τη Μυτιλήνη και τα άλλα μισά είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα και έχουμε και αρκετά μέλη και από το εξωτερικό. Αυτό οφείλεται στο ότι δημοσιεύουμε και κάποια άρθρα στα αγγλικά, όχι όλο το τεύχος πλήρως στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι δημοσιευμένα στα αγγλικά για θέματα που ενδιαφέρουν και συλλέκτες σε άλλα κράτη. Και έχουμε και αρκετά μέλη, όχι πολλά, τα οποία μένουν στο εξωτερικό. Δεν είναι Έλληνες στο εξωτερικό, είναι Γερμανοί ή Ολλανδοί. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στις χώρες αυτές για τα ελληνικά γραμματόσημα, ιδίως τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, τις κεφαλές του Ερμή που λέμε. Και επειδή δημοσιεύουμε εμείς άρθρα σχετικά με το αντικείμενο αυτό στο περιοδικό μας και στα αγγλικά, γι' αυτό θέλουν να είναι μέλη μας για να το λαμβάνουν το περιοδικό και να διαβάζουν συγκεκριμένα άρθρα. Η πτώση των μελών προφανώς οδήγησε και στην πτώση των εσόδων των συνδρομών που έχει ο Σύλλογος, οπότε αυτό μας δημιουργεί έτσι προβλήματα στην δραστηριότητά μας. Το κυριότερο είναι ότι από το 2016 έχουμε σταματήσει να διατηρούμε το εντευκτήριο που είχαμε για αρκετά χρόνια.
το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσουμε πάλι κάποιες επαφές με κάποιους δημόσιους φορείς. Είχαμε ξεκινήσει και στο παρελθόν, αλλά σταμάτησαν λόγω του κορονοϊού. Οπότε τώρα θα ξαναξεκινήσουμε, μήπως καταφέρουμε και βρούμε κάποιο χώρο, είτε μόνοι μας, είτε σε συνεργασία με άλλους συλλόγους.